Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Έπρεπε να έρθω στη Θεσσαλονίκη για να φάω το μεγαλύτερο πιτόγυρο της ζωής μου. Το θέμα δεν το έφαγα σε σαντουιτσάδικο, όπως το λέτε εσείς, το έφαγα εδώ πέρα. Στη πιτσαρία τη Φόγκη, τη Pizza and Pasta, που την έχει Αποστόλης και η Ζάνα που τους αγαπάμε από το TikTok. Αυτές είναι οι πίτσες. Αυτή εδώ πέρα είναι η ατομική. Αυτή εδώ πέρα είναι η οικογενειακή. Και αυτή εδώ είναι η γίγας. Αυτή εδώ πέρα είναι η πέστο. Αυτή εδώ πέρα είναι κοτόπουλο με καραμελωμένα κρεμμύδια. Και αυτή εδώ πέρα είναι η αλιτάλια. Αυτό εδώ πέρα είναι η ατομική η πίτσα. Αυτό εδώ είναι η οικογενειακή η πίτσα. Και αυτό εδώ πέρα είναι η γίγας η πίτσα. Θέλετε να τα ξαναπώ ή τα καταλάβατε? Εδώ εγώ που του έφαγα δεν κατάλαβα τι έγινε. Στην Αθήνα η ατομική η πίτσα είναι αυτή που παίρνουν από το φούρνο, που είναι σαν ζάντα από πατίνι. Και εδώ στη Φούγκη η ατομική έχει το μέγεθος από ζάντα από Πόρσε Καγιέν. Λοιπόν, τρία μεγέθη πίτσες, το ένα δίπλα στο άλλο, όσο πάει και να μεγαλώνει, ακριβώς όπως και η κοιλιά μου, εμένα, από όταν ξεκίνησα το TikTok. Για κάποιο λόγο ψιλοχόρτασα και έκανα μια παύση από πίτσα γιατί. Έχουμε ρίζο το κοτόπουλο με κολοκυθάκια, μανιτάρια, κρόο, κοζάνης και παρμεζάνα. Καυτό σαν εμένα και γευστικό σαν το πιπί της Γκόλφος. Κατέβαινε πανεύκολα αυτή η ριζοτάρα, αλλά έχουμε μέλλον ακόμα μπροστά μας και πάμε άλλη μια παύση γιατί εδώ έχουμε. Κιθαρότο με λουκάνικο, πιπεριές και μουσφέτας. Το δεν τσιγκουνευόμαστε σε αυτή την πιτσαρία δεν είναι μόνο στην ποσότητα φαγητού με στο πιάτο, αλλά και στην ποικιλία συνταγών. Και μου έφερναν συνέχεια παραπάνω πιάτα. Όχι ότι με χάλασε, αλλά το κρυθαράκι ήταν φοβερό. Και τον μπόλικο μουσφέτας με το ζεστό κρυθαράκι έκαναν ένα υπέροχο σκοτσέζικο ντους μέσα στο στόμα μου και οι γευστικοί μου κάλικες δούλευαν υπερορίες για να προλάβουν όλη αυτή την εμπειρία της κάθε πυρουνιάς. Πένες, αλλά βότκα. Ζαμπόν, μπέικον, κολοκύθι, πυριά και βότκα. Άμα αγαπάς και πονάς το μαγαζί σου, δεν γίνεται να μην τα κάνεις όλα τέλεια. Όπως και αυτό το πέρα το ζουμαρικό που είναι μια απλή συνταγή, αλλά εδώ με την αγάπη τους το κάνουν ένα θεσπέσιο, blockbuster. Πήγα να σας δείξω το επόμενο, αλλά φυσικά μου έφεραν και άλλο πιάτο και εδώ έχουμε. Τελειωτήλες καρμπονάρα με μπέικον και κεφαλοτήρι. Ελληνικό το στυλ της καρμπονάρας με κρεμούλα. Όπως πρέπει δηλαδή και μπόλικο τριμμένο κεφαλοτήρι από πάνω και ήταν εξαιρετικά φλουτσαριστή και όπως θα δείτε μου άρεσε. Φλούτσο, φλούτσο, μαμ, είχα να φάω από το πρωί. Κάτι έφυγε, μην πάει χαμένο. Καλτσονάκι εδώ. Τι καλτσονάκι δηλαδή, καλτσονάρα, μπουγιουρντή παρακαλώ. Δημιουργία του Τσουτσουνάρα εδώ πέρα το Αποστόλη, μερακλίδικη με φέτα, μοτσαρέλα, ντομάτα, καυτερή πυριά, ελαιόλαδο και ρίγανη και ήταν μαγικό. Πρώτη φορά σε πιτσαρία που ό,τι έχω φάει μέχρι τώρα είναι όλα νόστιμα. Και μπράβο τους, αλλά έχουμε και συνέχεια με την πάστα Φούγκη φούρνου, καλοφτιαγμένη, καλομαγειρεμένη και πεντανόστιμη. Και αυτό που λέγαμε πριν ότι δεν τσιγκουνεύονται, πάρε εδώ ποσότητα τυριού. Έχουν βάλει κεφαλοτήρι αρκετό να χορτάσει ομάδα ποδοσφαίρου. Ήρθε η ώρα όμως για το σουβλάκι ή σάντουιτς με γύρο για τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, αυτός εδώ πέρα είναι ο Αποστόλης. Παιδιά, γεια σας παιδιά, και θα φτιάξουμε ένα σουβλάκι τυλιχτό. Όπα, τι θα πει σουβλάκι? Σουβλάκι τυλιχτό. Εμείς τα σουβλάκια είναι τα καλαμάκια. Το φυσιολογικό, που τώρα είναι τα 5 εκατομμύρια άνθρωποι, όχι το ένα. Το... Έτσι. Πατατούλα. Βάλεις κρεμμύδι. Θα βάλω εγώ ντομάτα. Εσείς βάζετε και τζατζίκι, αλλά. Είναι το φυσιολογικό, το κανονικό. Δεν παίζει. Εμένα εδώ πέρα που είστε πιτσαρία, έχετε και εκείνη τη μακαρονάδα με τα 4 κασέρια. Με τα 4 κασέρια, ρε, είναι υπέροχη. Όλα κασέρια. Βάλε πράγμα. Πατάτες είναι, βάλετε σε όλες. Πιστεύω θα βάλω μέσα σε σουβλάκι και έτσα και μουστάρδα, λες και τρώω ντόγκ. Χινείς το ίδιο καλά με εμένα. Γίνουμε πάρα πολύ ωραία. Ωραία, να έχει γίνει 4,5 κιλά αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Τα λουλούδια από μένα στην κυρία. Φίλοι, πιο ωραία ανθοδέσμη που έχω βρει. Νομίζω. Σε παντρεύομαι. Αποστόλη. Νομίζω φτιάξαμε ένα καλό σουβλάκι σε Θεσσαλονίκη σάντουιτς ή πώς μπορεί να το λένε. Πιτσογυράκι. Πουτσότσι, πιτσογυράκι. Θέλετε να το περιγράψω ή καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει? Αφρατούλη και γεμισμένο με πραλίνα λιγουρευτική, τρία παγωτά υπέροχα από τη σεξουλιάρη και οργασμική μαγευτική τσακνογαργαλιάρα βιτρίνα παγωτών και χυμένο παντού με σιρόπι σοκολάτας, ήταν, είναι και θα είναι το νούμερο ένα γλυκό για τους κοιλιόδουλους και τους γλυκατζίδες. Εδώ σας αφήνω γιατί αυτό που θα ακολουθήσει είναι για τα δικά μου μάτια μόνο και σας δίνω ένα τελευταίο πλάνο με το λεγόμενο καλτσόνε πραλίνα στριφογυριστό πισοκολομπρούμητο για να σας ανοίξω την όρεξη για θερμίδες. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.